σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα της κατηγορίας όπως το Σαγωνικό Αναβίσου που νικήσατε με 0-2. Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς για όσους ήταν στο γήπεδο και το παρακολουθούσαν απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες ανταγωνιστικές. Παίχθηκε ωραίο ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και η ομάδα του Σαγωνικού Αναβίσου που είναι η ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι η δική μας ομάδα ευτύχησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και τις μετουσίωσε σε γκολ. Οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι στο συγκεκριμένο μάτς ήμασταν ουσιαστικοί. Τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε καταφέραμε και τις κάναμε γκολ, οπότε και δίκαια κερδίσαμε. Και ένα σχόλιο για το επόμενο παιχνίδι απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, την Κερατέα. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε την Κυριακή με ακόμα ένα δύσκολο μάτς απέναντι πάλι σε πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα, με καλό ρόστερ, καλό προπονητή. Το έχω ξαναπεί, έτσι όπως έχει γίνει φέτος με τις εμβόλυμες, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή. Παρόλο που είναι δύσκολο, εμείς είμαστε εδώ για να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Έχουμε και το ρόστερ, έχουμε και τους ποδοσφαιριστές, έχουμε κάνει και την ανάλογη προετοιμασία που θεωρώ ότι θα τα απεξέλθουμε. Αλλά λέω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ανάμεσα σε πάρα πολύ καλές ομάδες. Σε δύο πολύ καλές ομάδες, συγγνώμη. Και ένα μήνυμα στον κόσμο εν ώψη αυτού του αγώνα. Το έχω ξαναπεί. Ο κόσμος μας δίνει όθηση, μας βοηθάει, μας στηρίζει. Οπότε προφανώς και θα θέλαμε για ένα ακόμα μας τη στήριξη του.